Τον είδατε σε βίντεο, θα τον δείτε και ζωντανά. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ξέρουμε ότι είστε κουρασμένος. Ξέρουμε ότι θέλετε να απευθύνετε και να ευχαριστήσετε τον κόσμο για αυτή τη θριαμβευτική πραγματικά νίκη. Να σας ακούσουμε λοιπόν. Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους τους Σαντορινιούς, όλους και όλες τους δημότες της Σαντορίνης. Και επίσης να ευχαριστήσω θερμά τους συνεργάτες και τα παλιά στελέχη που πολλά χρόνια μαζί διοικήσαμε το Δήμο και πριν ακόμη τη διοίκηση του Δήμου βρίσκονται στη Θηραϊκή Πολιτεία, αλλά και τα πολλά νέα στελέχη που αυτή την περίοδο μπήκαν στη Θηραϊκή Πολιτεία και θα αποτελέσουν και το μέλλον της παράταξης. Θέλω να σας πω δε ότι εγώ θα ήθελα η νέα γενιά να συνεχίσει την Θηραϊκή Πολιτεία, να τη συνεχίσουν οι νέοι άνθρωποι. Γιατί όπως είπα και για την προεκλογική περίοδο, η ίδια η ζωή φέρνει τα πράγματα έτσι, ούτως ώστε η μια γενιά να διαδέχεται την άλλη γενιά. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους πολύ και να σας πω ότι αντιλαμβάνομαι την ευθύνη που είναι σημαντική ευθύνη για την πορεία του τόπου. Θα διαθέσουμε όσες δυνάμεις έχουμε για να λύσουμε προβλήματα. Είναι δύσκολα προβλήματα, υπάρχουν δύσκολα προβλήματα, όμως θα διαθέσουμε χρόνο, γνώση, και με συνέπεια θα ελπίζω ότι θα τα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Θέλω να πω όμως εδώ κάτι, ότι κάνω μία έκκληση σε όλους και όλες να συμμετέχουν στην λύση αυτή των προβλημάτων. Υπάρχουν θέματα που χρειάζονται και τη συμμετοχή της κοινωνίας στη λύση τους. Θεωρώ επίσης ότι είναι ένα στίχημα και για μας και θα είναι και ευθύνη δική μας το αν θα συμμετέχει η κοινωνία στην λύση των προβλημάτων. Καμιά φορά ακόμα και η ανοχή, για παράδειγμα όταν γίνεται ένα έργο και υπάρχει αναστάτωση, ακόμη και η ανοχή είναι συμμετοχή της κοινωνίας. Γνωρίζουμε τα θέματα που απασχολούν το νησί. Έχουμε από πριν και με ανθρώπους πιο σχετικούς από εμάς, πιο ειδικούς από εμάς, δουλέψει κάποια προγράμματα, όπως εκείνο που σας παρουσιάστηκε αφορά την πολιτική προστασία ή όπως αυτό για τον τουρισμό. Έχουμε λοιπόν δουλέψει από πριν, υπήρχε και ο χρόνος να δουλέψουμε και θεωρούμε ότι είμαστε έτοιμοι ούτως ώστε να μην χάσουμε χρόνο. Εγώ θα ξεκουραστώ λίγες μέρες, πολύ λίγες όμως, και στη συνέχεια θα ζητήσω να ενημερωθώ και να αρχίσω σιγά σιγά να προετοιμάζομαι για την πρώτη πρώτη. Θέλω να πω όμως εδώ ότι είμαι εδώ χωρίς να έχουμε τα αποτέλεσμα τριών εκλογικών ακόμη τμήματων. Είναι δύσκολο να ανατραπεί το αποτέλεσμα, όμως για να το ξέρουν οι συμπατριώτες μας, το λέω ότι ακόμη περιμένουμε τα αποτελέσματα τριών τμήματων. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς που καλύψατε όλη αυτή την περίοδο τον αγώνα μας και να σας καλέσω από εδώ και πέρα να με φιλοξενείτε πιο συχνά από ό,τι πριν, ούτως ώστε να ενημερώνετε η... Αρκεί να αποδέχεστε τις προσκλήσεις μας, κύριε Δήμαρχε. Σας αποδέχομαι, κύριε Πράσινο. Κύριε Δήμαρχε, θα είναι χαρά μας να συνεργαστούμε μαζί σας για να μπορέσουν να δημοσιοποιηθούν κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ στο να περάσετε προς τον κόσμο, γιατί μ' άρεσε αυτό που είπατε απόψε, ότι θέλετε τον κόσμο συνεργάτη και δίπλα σας. Νομίζω ότι μπορούμε να παίξουμε καταλυτικό ρόλο και εμείς αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ασφαλώς. Και θέλω να πω κάτι ακόμη, ότι αυτό το αποτέλεσμα έχει να κάνει, θεωρώ, και με ένα ακόμη πράγμα, και το λέω επειδή μεγάλωσα πια και μπορώ να λέω μια κουβέντα παραπάνω, έχει να κάνει με τη σχέση εμπιστοσύνης που χτίζεται ανάμεσα σε μια δημοτική αρχή και στην κοινωνία και με τη σταθερότητα των απόψεων,
γιατί είναι η αλήθεια του καθενός μας. Δηλαδή αυτά που έχουμε στο μυαλό μας και αυτά που πιστεύουμε, τα μεταφέρουμε έτσι ακριβώς στην κοινωνία. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το αποτέλεσμα έχει να κάνει και με αυτό. Με τη σχέση εμπιστοσύνης. Κάθε σχέση, λιδία, λίθος κάθε σχέση είναι η εμπιστοσύνη που δημιουργείται σε όλες τις σχέσεις των ανθρώπων. Και θέλω να συνεχίσει να υπάρχει αυτό η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο το δικό μου και το συνεργατό. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν άλλη μια φορά και τους συμπατριώτες μας και τους συνεργάτες, γιατί μόνος κανείς δεν κάνει τον αγώνα, χρειάζεται συνεργάτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή ξεκούραση. Θα τη χρειαστείτε για λίγες μέρες. Να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο που ήρθε εδώ να απευθυνθεί προς τους πολίτες. Να δώσουμε, εάν έχουμε ό,τι τελευταίο... ρίζω να βοηθήσουμε τον κύριο Δήμαρχο να βγει από το στούντιο. Το δημοτικών εκλογών Παναγιώτη δεν έχει μέσα από το εκλογικό. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν έχει αλλάξει κάτι, όχι. Ναι. Αν θέλεις μπορούμε να δούμε ελάχιστα τις, αν υπάρχει κάποια διαφορά στις περιφερειακές εκλογές. Θα δούμε τον κύριο Δήμαρχο σε λίγες μέρες, θα μιλήσουμε, θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί του. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε, είμαστε και πολύ κουρασμένοι. Παραμένει, όπως είπαμε, να ξέρετε, στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου πρώτος ο κύριος Χατζημάρκος με 66,54%. Εκλογικό ρεκόρ. 100 ακριβώς. Και μάλιστα στην δική μας περιφέρεια εδώ της Σαντορίνης, αν βάλουμε και τους υποψήφιους, μπροστά είναι, παραμένει η κυρία Καραμολέγκου Ιουλία με 1611 ψήφους, έναντι του κυρίου Δαρζέντα Χαράλαμπου με 1611.